Ναι. Νίκο. Έλα. Τι κάνατε ρε, με πήρα το τμήμα τώρα και μόνο το μικρό μέσα. Είστε δυνατός, τι κάνατε πάλι, τι μάνα σε έχει τρελαθεί. Τι κάνατε. Έχω από εκεί τώρα, δηλαδή πάλι εγώ να βάλω τη διατρύπα, είναι δυνατόν. Πού είναι ρε πράγμα, πού το έχω βάλει. Κοίτα να δεις τώρα που το χρειάζομαι. Τι κάνεις ρε. Ρε κουστούμι, στο δικαστήριο έτσι με τη βερμούδα. Και τι έχει, να πούμε τίποτα. Τα έχω βγάλει όλα έξω, τα έχω πετάξει όλα. Δεν μπορώ να βρω το πήγε να αλλάξει κι εσύ. Έτσι δεν θα... έχω κουστούμι, για πάω αγοράσω. Έτσι θα έρθει στο δικαστήριο. Και τι έχει. Ρε στο δικαστήριο, καταλαβαίνεις, θα είναι όλοι στην πένα. Θα εμφανιστώ έτσι, θα του πω παιδιά. Θα σα πάρω στα σοβαρά έτσι, κοίτα πώ τα έχω κάνει. Εμεί φταίμε θα πούμε. Δεν μπορώ να βρω πουθενά, δεν μπορώ να βρω. Καφέ θα παραγγείλουμε. Ρε μην με δουλεύεις. Τι. Περιμένουμε τηλέφωνο από στιγμή της δικηγόρους. Δίσου πάμε να αγοράσουμε κουστούμι. Και το πολύ πολύ το φοράμε στο αμάξι, πάμε παιδιά στο δικαστήριο έτσι. Να ένα καφέ θα παραγγείλουμε. Του είπα κάτι κακό. Έλα ρε. Τηλέφωνο από δικηγόρος. Λοιπόν Νίκο, άκουσε με προσεκτικά. Θα κάνεις ακριβώς με αυτά που θα σου πω. Ναι. Θα πρέπει να είσαστε ντυμένοι καλά. Στο είπα. Κουστούμι, γραβάτα. Καλωτημένη, περιποιημένη, παλιασμένη. Ναι. Θα πείτε ότι το κάνατε για πλάκα. Ναι. Είναι ένα απλό βίντεο κλιπ, τίποτα παραπάνω. Γιατί τα λεφτά είναι δικά σου και του έπρεπε. Ωραία, στο είπα, ακριβώς αυτό που σου είπα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ρε, θα βλέπεις. Πάμε να δούμε κουστούμι. Και πού θα βρούμε, γραβάτα λέει. Πάμε να βρούμε κουστούμι και γραβάτα. Λοιπόν, Ναι, πείτε λεφτά. Όχι, πού το πορτάκι. Όχι, έτοιμο είναι. Τι λες, μωρέ. Ναι, καλά. Βασίλη, έχει τρελαθεί ο παπάς. Έχουν τρελαθεί οι γονείς μας. Πού είσαι, τι έχει γίνει. Βασίλη, πού σου βρήκε τηλέφωνο, ρε, αφού δεν επιτρέπεται στο τμήμα να έχει τηλέφωνο, ρε. Ρε, είσαι καλός, μωρέ. Τι κάπου, πού είσαι. Γιατί δεν ανεβαίνεις εσύ πάνω, ρε. Εντάξει. Ρε, κάτι έχει, δεν πάω κάτω. Δεν πας, μας εκβιάζουν ή οτιδήποτε. Πώς εκβιάζεις, ρε, για αστυνομία, στο τμήμα ήταν μόνο. Τι λες, μωρέ. Ρε, ποιος θα πάω, να πούμε στο παλκόνι καλύτερα. Όχι, πάμε κάτω. Όλα και όλα. Ας τις φλωριές. Βασίλη, τι ας φλωριές, πού ήσουν τόσο καιρό. Τι πού ήμουν. Ρε. Πώς σε βγάλανε, πώς βγήκες ρε. Πώς σε βγάλανε. Ραπέτευσες. Μα είχαμε το δικαστήριο και θα σε βγάζανε. Η δικηγόρος είναι καλή μας, είχε πει να την πούμε ακριβώς. Ρε το καταλαβαίνεις μέσα. Καλύτερα καταζητούμενος παρά φλώσσε και σένα. Τι λέει. Ρε επιπέστε ότι εσύ που είσαι μεγαλύτερος. Δεν ξέρω τι να πω. Πώς ραπέτευσες ρε. Ρε θα θονώσω να σου λέω. Μεγάλη ιστορία. Πάτα το κι άλλο! Δεν πάει άλλο, ρε! Δεν πάει! Θα μας πιάσουν! Σε Νίκο, δεν ξέρω τι να πω, ρε! Λοιπόν, ξέρω εγώ. Εσύ πάνω, εσύ μαζί μου. Τι είναι στούντιο. Τι? Στούντιο. Τι στούντιο. Πού θα πάτε. Σας έχω μια κουβέντα. Βασίλη, γιατί ήρθαμε στο στούντιο, μπορείς να μου πεις. Ρε φίλε, σου δώσα το χέρι μου ότι θα βγάλουμε κομμάτι. Δίνει χέρι τώρα να βγάλουμε ένα κομμάτι. Πάμε. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε το αλκυρίνιο χέρι τώρα. Έλα να το βγάλουμε. Είπαμε μέσα σε 20 μέρες. Έχουν περάσει ήδη 10. Έχουμε 10 μέρες να βγάλουμε κομμάτι. Πάμε, έλα. Συγγνώμη, ρε Βασίλη, τι έγινε ρε εσύ το. Κάτσε ρε, κατακάθισε και σκέφτηκα και στη φυλακή άραξε. Τα έχω βρει όλα. Μα τώρα ρε φίλε. Βγαίνει το τραγούδι μου ρε. Το μαμά, το μαμά. Όλα τα φράγκα μες στο χουντί ήτανε μαύρα. Το μάμα. Δεν πειράζει, μετά από μια εβδομάδα βγαίνει το δικό μας. Και πως θα λέγεται το κομμάτι μας ρε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να ακούσεις. Ναι. Toxic. Τι. Είμαι τοξικός ρε φίλε στη σχέση μου. Οπα. Θα λέγεται toxic το κομμάτι. Αρέσει τρελός ρε. Και θα αρέσει τις στίχους έχω σκεφτεί να βάλουμε. Οπα. Άσε. Πάτα ρεκ και φύγαμε. Θα χώσω τώρα το χώρο. Βάλε το beat που σου στείλα. Με θέλει γιατί είμαι toxic, toxic. Δεν θέλει να της λέω ναι κα***ν μετά όχι. Ρε τι είναι αυτό ρε που λες ρε, τι είναι αυτό ρε καινούργιο. Τι λέω, τι καινούργιο. Ρε φίλε έτσι θέλουν οι κοπέλες, δεν θέλεις να λες όλα ναι. Θέλουν να ακούνε και το όχι τους. Λοιπόν έλα, συνέχισε πατάω. Γιατί γουστάρει τοξικότητα, μετά μου λέει για ισότητα. Θέλει να την έχω πάντα ναι προτεραιότητα. Μ' αυτό δεν παίζει baby να γίνει πραγματικότητα. Λέγε, καλό. Το σκεφτόμουν τώρα που μου κρατητήριο. Τα έγραψε ένα χαρτάκι. Κάναμε το hit, όλοι κάναν squats. Ωραία. Το είχαμε βγάλει, κάναν squats. Όλοι βγάλαν hate, αλλά εμείς το cash. Μπρο, όχι, αυτό ήταν δυνατό. Στο δίνω. Ω, εντάξει, έλα. Μπρο, πολύ δυνατό. Σκέψου και εσύ στη ρούχα σου και πάμε να το γράψουμε. Έλα. Σήκω και εσύ να χώσει, πάμε. Χωρίς να είμαι έτοιμο. Πάμε, δεν πειράζει, ό,τι σου έρθει. Κάνω freestyle. Μπαίνω μέσα στο club, όλοι με κοιτάν. Το μωρό ανάβει και χορεύει oriental. Έχω το χιντάι και σκάνω τη χουρακάν. Ανεβάσει άλλου rapper TikTok. Ούτε καν! Μάι! Ρε λες να έχουμε hit! Αυτό! Πάμε να δούμε τι κάναμε. Για να δούμε. Λίγιο δεν είμαι τόξι. Ξέρω τι με θέλει και μου λέει πως θα με διώξει. Είμαι τόξι. Μέσα από τις στόχοι. Δεν θέλει να της λέω ναι. Τα όχι. Είμαι τόξι. Πέρα το τόξι. Εσύ είναι καλό ρε! Μπρο, τι καλύτερο θα ακούσει και έχω γράψει. Μέσα από τις στόχοι. Δεν θέλει να της λέω ναι.
Μπρο, έχουμε αρχή, μπρο. Πάμε να κάνουμε το κλιπ. Μπρο, είναι fire, έτσι. Πρέπει να δούμε γιατί βίντεο κλιπ θα τραβήξουμε. Για πάμε μία. Μπρο, τηλέφωνο. Έλα, έλα. Όχι, τι μένει, δεν μένει, ναι. Τα ξέρω, ρε, εντάξει, ξέρω. Α, εδώ μου, ρε, πώς κάνει, εντάξει, ναι. Ναι, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, εντάξει, εντάξει, ξέρω, εντάξει, 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 εντάξει. Και του λες έλα συγγνώμη. Πάμε μωρέ. Θα δεις, έχω κανονίσει σου λέει έκπληξη για το βράδυ. Νίκο. Τι εδώ πέρα. Μία μωρέ. Τελευταία χάρη θέλω. Τι χάρη, δεν σου μία τελευταία χάρη. Λοιπόν, σε λίγη ώρα μας έχει έκπληξη λέει ο Χέτυπος στην ταράτσα. Μας έχει κάποιες εκπλήξεις. Ναι, θέλω εκπλήξεις, να τραβήξουμε να τραβήξεις το τελευταίο βίντεο. Το βίντεο κλιπ μου. Νίκο, ακούς ρε. Λοιπόν, έχω να σου πω και κάτι άλλο. Ρε εσύ, ο άλλος δεν πάει καλά. Τον άκουσα στο μπαλκόνι μου εκεί στη βεράντα μου και έλεγε κάτι, μίλαγε στο τηλέφωνο και έλεγε. Ναι. Με έχετε κουράσει και εσύ και ο Χέλιος. Όλη την ώρα προβλήματα. Ακού να σου πω τώρα. Ναι, είναι μόνο σε τις παραγγελίες μου εδώ πέρα στο site μου. Όλη την ώρα έρχεστε και μου δημιουργείτε. Είτε θα σας απαγάγει κάποιος. Είτε. Μπορούμε να μην ασχολούμαστε με πλακίες. Κοιτάξτε τη δουλειά σας. Ακού τώρα. Ήτανε, σου λέω, στο μπαλκόνι μου και μίλαγε στο τηλέφωνο. Αυτός μου είπε ότι δεν είναι κοπέλα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν κοπέλα και έλεγε ναι, συγγνώμη, ναι. Και ήταν μέσα στις γλύκες και μετά μου λέει ένας φίλος μου ήταν. Πολύ περίεργα πράγματα, ρε. Ποιος είναι πάλι. Έλα, κλείσε. Ρε Βασίλη, μας έστεισε εδώ πέρα σκηνικό να πούμε τι σκηνικάρα μας έδωσε, ρε φίλε. Λοιπόν, πυροτεχνήματα μας είπε. Νίκο, τρομερή έκπληξη, έτσι. Έχω μείνει άφωνο. Υπάρχει έτσι. Και άλλη μια έκπληξη που δεν σας έχω πει όμως. Τι άλλη έκπληξη. Όσο ήμουν στη φυλακή, αναθεώρησα κάποια πράγματα, τα ξανασκέφτηκα λίγο και αποφάσισα να σοβαρευτώ. Τι εννοεί να σοβαρευτεί, γιατί τι. Λοιπόν, κατάλαβε ότι είσαι κλόουν. Ακούστε τώρα εδώ τι έχουμε να κάνουμε. Τι. Θέλω να σας γνωρίσω κάποια. Τι κάτι. Από εδώ είναι η νέα μου κοπέλα. Όλα τα φράγκα μες στο χούντι ήταν μαύρα. Μπράβο ρε, αυτά που μ' αγαπούσες ρε. Τι κάνεις ρε. Αυτά που μ' αγαπούσες ρε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αυτά ρε. Αφού δεν ήθελες. Εδώ